Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4 στα 19 λεπτά μετά από τις 5. All About Harrison Air. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος με όλη την επικαιρότητα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Περίπου 24 ώρες μετά από ένα παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη, 24 ώρες πριν την αναμέτρηση του μπασκετικού Άρη με τον Πανιόνιο στο Παλέ και 48 ώρες πριν ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός Άρης, μπει ξανά στο γήπεδο για να αποδεχθεί τον ΠΑΣ για να έχουμε πολλά πράγματα να αναφέρουμε. Θα σχολιάσουμε τα όσα έγιναν χθες στην Ξάνθη, όπου βρεθήκαμε στη νίκη του Άρη με 0-1 επί της θρακικής ομάδας. Θα αναλύσουμε αυτή την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του Σάβα Παντελίδη μέσα στον αγωνιστικό χώρο μόλις λίγο 24 ώρα μετά από την ήττα και την κάκιστη εμφάνιση κόντρα στον Λεβαδιακό. Θα μιλήσουμε φυσικά για το παιχνίδι που ακολουθεί, καθώς ο Άρης πάει χωρίς ανάσα. Σε δύο μέρες υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 19η αγωνιστική. Ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα πρέπει να πάρει τους 3 βαθμούς για να έχει αντίκρισμα και αυτό το οποίο πέτυχε χθες στα πηγάδια απέναντι στην Ξάνθη. Ο μπασκετικός Άρης αύριο στις 4 παρατέταρτο νωρίς υποδέχεται τον Πανιόνιο σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα πολύ σημαντικό μάτς για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, η οποία πλέον κοιμάται πιο ήσυχα θα λέγαμε μετά τελευταία αποτελέσματα και έχοντας αποσπαστεί από τη ζώνη των περιπετειών που παραλίγο να έμπλεκε και θέλει αύριο την νίκη ώστε υπό προϋποθέσεις να αρχίσει να βλέπει λίγο διαφορετικά το υπόλοιπο της χρονιάς. Ο Άρης ο οποίος βρίσκεται στην ένατη θέση κάτω από τον 8ο ύφεστο Λίμνου και αν συνεχίσει έτσι με νίκες, γιατί όχι να μην ελπίζει ενδεχομένως και στην είσοδό του στα play-off του πρωταθλήματος. Όχι ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση φέτος έχει βλέψει να πάει μακρά η ομάδα, αλλά το να έχεις δύο παιχνίδια εξτρά στη σεζόν βοηθάει την ομάδα κυρίως οικονομικά. Πριν μιλήσουμε αναλυτικά για το χθεσινό μάτς, αφού ολοκληρώθηκε η εμβόλυμη 15η αγωνιστική, πάμε να κάνουμε τη σούμα της και να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε. Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης 1-0, Λαμία Απόλλων Σμύρνης 2-1, ΑΕΚ Λεβαδιακός 1-0, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-1, Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-1, Ολυμπιακός Λάρισα 4-0, Όφη Ατρόμητος 1-1, αποτέλεσμα που συμφέρει τον Άρη. Και θα το αντιληφθείτε τώρα που θα διαβάσω και την βαθμολογία πως διαμορφώνεται μετά από 18 παιχνίδια. Και Ξάνθη Άρης φυσικά 0-1 στα πηγάδια χθες στην πόλη της Θράκης. Πρώτος ο ΠΑΟΚ με 50 βαθμούς, δεύτερος ο Ολυμπιακός με 42, τρίτη η ΑΕΚ με 36, τέταρτος ο Ατρόμητος με 30, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 27 και έκτος ο Άρης με 26. Ο Άρης με τη χθεσινή του νίκη βρίσκεται μόνος πλέον στην έκτη θέση βαθμολογίας, στον πόντο από τον Παναθηναϊκό και 4 βαθμούς πίσω από τον Ατρόμητο, τον οποίο υποδέχεται στο δεύτερο γύρο στο Κλεάνθης Βικελίδης. 7η είναι η Ξάνθη με 24, που έχασε έδαφος μετά τη χθεσινή της ήττα. 8ος ο Πανετολικός με 23, 9ος ο Πανιόνιος με 22, 10η Λαμία με 20, 11η Λάρισα με 20 επίσης, 12ο Αστέρας Τρίπολης με 18 και πάμε στην επικίνδυνη ζώνη τώρα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα που έρχεται την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης βρίσκεται στην 13η θέση με 17 βαθμούς. Αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα θα έπαιζε μπαράζ με τον δεύτερο της Football League, στην προκειμένη περίπτωση στην Κέρκυρα του Δημήτρη Σπανού παρακαλώ. 14ος ο Όφη με 16 βαθμούς, 15ος ο Λεβαδιακός με 12 και τελευταίος και νομίζω υποβιβασμένος ήδη ο Απόλλων Σμύρνης με 6 βαθμούς στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Η επόμενη αγωνιστική τώρα που ξεκινάει αύριο στις 7 Λαμία Πανετολικός και μισή ώρα αργότερα Ολυμπιακός Πανιόνιος ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και την Κυριακή με μπόλικα παιχνίδια στις 3 Όφη Ξάνθη, δύσκολο μας για την Ξάνθη και εδώ ο Άρης εφόσον κερδίσει και η Ξάνθη δεν κάνει το ίδιο στο δικό της παιχνίδι μπορεί να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο από την κριτική ομάδα. Απόλλων Σμύρνης Αστέρας Τρίπολης στις 4, Λάρισα Ατρόμητος στις 5 και 4, δύσκολη έξοδο και για τον Ατρόμητο που ανάλογα και με το αποτελέσμα του Άρης μπορεί να τον πλησιάσει η βαθμολογία αν κερδίσει βέβαια το δικό του μας την Κυριακή. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 5 και 4, να δούμε αν η Λιβαδιά που κέρδισε τον Άρη έβαλε δύσκολη είναι η αλήθεια στην ΑΕΚ στο ΆΚΑ, θα κάνει το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό. Άρης ΠΑΣ Γιάννενα στις 7 ζωντανά από την ΕΡΤ και η αγωνιστική κλείνει την Κυριακή το βράδυ με το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο
Ο Άκα. Ο φίλος 779, μπράβο στους παίχτες για την αποφασιστικότητά τους. Μπράβο στον coach που έβαλε κανονικό 4 και center back. Ο Τάς της Υπήρου μας γέμισε με κάρτες όλη γήπεδο. Ναι, θα την άφηνα τη διαιτησία για μετά, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα ο 779 κάνει καλή πάσα. Επειδή έτυχε να διαβάζει κάποια σχόλια φίλων του Άρη όσον αφορά τις κάρτες, γιατί βάλαμε και ένα σχετικό θέμα σήμερα το πρωί. Εγώ δεν λέω ότι καμιά από τις 7 κάρτες του Άρη δεν ήταν. Εντάξει, κάποιες ήταν. Κάποιες ήταν υπερβολικές όμως. Και την ώρα που η Ξάνθη έπρεπε να έχει τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό καρτών, είχε 2 ή 3, αν θυμάμαι καλά. Και ο Τάσης δεν νομίζω να το έκανε επίτηδες. Πήγε στοχευμένα στους παίχτες του Άρη που βρίσκονταν στο όριο. Που ήταν κοντά στο όριο και βρίσκονται πλέον στο όριο. Δηλαδή το Δελιζήσι που έχει 3, τον Μπάσα που έχει 6 και αν δέχτηκε ακόμα μια χάνει 2 παιχνίδια. Ποιος μου διαφεύγει. Ο Ματέο έφτασε στις 2. Είναι ο Δελιζήσις, ο Μπάσα και ο Τζανακάκης που και αυτός βρίσκεται στο όριο πλέον με 3 κίτρινες κάρτες. Δεν μπορώ να πω ότι η διαιτησία επηρέασε το χθεσινό αποτέλεσμα, αλλά ο Τάσης χαρίστηκε πάρα πολλές φορές στην Ξάνθη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Σε 2-3 περιπτώσεις δεν έχει δώσει κάρτες και ενδεχομένως αν τις είχε δώσει η Ξάνθη μπορεί να τελειώνει το παιχνίδι και με παίχτη λιγότερο. Έπαιξε έδρα. Και δεν ήταν κάτι βέβαια το οποίο δεν περιμέναμε, γνωρίζοντας και βλέποντας την Ξάνθη να έχει την αντιμετώπιση που έχει από τη διαιτησία μέχρι στιγμή στην φετινή σεζονή. Η ουσία όμως για τον Άρη είναι ότι πήρε τη νίκη, μια πολύ σημαντική νίκη, σε ένα πολύ καλό timing θα λέγαμε, καθώς χρειαζόταν ένα θετικό αποτέλεσμα για πάρα πολλούς λόγους και όχι μόνο βαθμολογικούς, για να ρίξει κάπως τους τόνους, γιατί το κλίμα ήταν βαρύ. Μετά από την ήττα στην Λιβαδιά. Όχι ότι το χθεσινό αποτέλεσμα διαγράφει ότι έχει προηγηθεί, αλλά σε κάνει να βλέπεις πιο αισιόδοξα την κατάσταση και πρώτα την ομάδα την βοηθάει να βλέπει πιο αισιόδοξα την κατάσταση, όντας μόνη πλέον στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Ήρθε σε ένα καλό timing, γιατί έδωσε και στον Άρη το δικαίωμα να παραμείνει κοντά στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, να κερδίσει ίσως το βασικό του αντίπαλο για την Πέμπτη, για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, την Ξάνθη δηλαδή, και να την αφήσει πίσω με 2 βαθμούς. Ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόταν νομίζω πολύ και ο Σάββας ο Παντελίδης, ο οποίος βρισκόταν μέχρι και πριν 3 μέρες, λίγο πριν την πόρτα της εξόδου. Εντάξει, παίρνοντας μια τρίτη ευκαιρία από τον Θόδωρο Καρυπίδη για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και εν τέλει να τον οδηγήσει σε μια νίκη στην Ξάνθη. Έχει και αυτός μερίδιο χθες στην νίκη αυτή, όπως θα του καταλογίσουμε και του έχουμε καταλογίσει αρνητικά και λάθη που έχει κάνει, θα του καταλογίσουμε και τα θετικά που έχει κάνει στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι συγκεκριμένα, φάνηκαν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Παντελής πήγε πιο ορθολογικά, οι παίχτες από την πλευρά τους έβγαλαν αντίδραση, έβγαλαν τσαμπουκά, είχαν διάθεση. Αυτό μόλις λίγα 24 ώρα μετά από την ήττα και την εμφάνιση κόντρα στον Λεβαδιακό, με έναν Άρη που δεν είναι ότι έπαιξε μπαλάρα, αλλά έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο μετά από καιρό. Ήταν μια ομάδα που είχε αρχή, μέσα και τέλος. Θα βγούμε διάλειμμα τώρα, φίλε, που ήρθες. Λοιπόν... Θα δείχνω τη μεταγραφή που έκανε ο Άρης. Εντάξει, φίλε, φεύγω. Φύγε, Χρήστα, θα φύγει. Λοιπόν... Τι λες, ρε. Ήταν μια ομάδα που είχε αρχή, μέση και τέλος. Αν έχεις όντως μεταγραφή, να διακόψουμε ρε φίλοι του ρίτσι που πεις για να μας ενημερώσει. Ναι. Λοιπόν, θα το τσεκάρουμε κιόλας στο διάλειμμα. Ναι, ότι. Αλλά η πληροφόρησή μου είναι ότι τελείωσε πριν από λίγο το Φετφατζίδι. Όχι με 250 χιλιάρικα που καλά, με 200 λέγανε. Δεν θα γινόταν ποτέ. Αυτά ζητούσε ο παίκτης. Ναι, ήταν λίγο υπερβολή. Με τα μισά. Μια χαρά είναι με τα μισά. Αφού κατάφερε ο Καρυπίδης και ο Διαμαντούλος και ο Τωρίς στα μισά, μια χαρά είναι. Θα το δούμε βέβαια. Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί από την Παϊάρης και πρέπει στην Παϊάρης να κρατάμε και μια πισινή πάντα. Ναι, γιατί την περασμένη Τρίτη μας το θυμίσει ότι πρέπει να το κάνουμε. Μπράβο. Παρ' όλα αυτά, η πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι, ότι έχει κλείσει. Θα το δούμε όμως και θα σου το πούμε 100% μόλις επιστρέψουμε. Θα πάρω θέση αυτό το Φετφατζίδι. Από το διάλειμμα, μην χάσεις. Θα πάρω θέση αυτό το Φετφατζίδι. Το σίγουρο είναι ότι χάρη σε εμάς κέρδισε ο Άρης χθες. Τι εννοείς? Χάρη στην εκπομπή και το λαμπάουτ Άρης. Το λαμπάουτ Άρης που το έγραψε για τον Παντελίδη. Ναι. Και όλα... Συγγνώμη, αν έχανε
δεν θα λέγαν όλοι ότι δημιουργήσατε πρόβλημα στην ομάδα, δεν θα μας χρεώνανε ότι αναστατώσαμε την ομάδα, δεν θα λέγανε ότι γράψατε ότι φεύγει ο Παντελίτης, που δεν γράψαμε έτσι, μιλάμε βαρύ κλίμα. Και γι' αυτό έχασε η ομάδα. Τώρα που κέρδισε! Μη φωνάζει, σε παρακαλώ. Κέρδισε, χάρη σε εμάς! Μη φωνάζει όμως. Τους κινητοποιήσαμε, φίλε. Τους ξυπνήσαμε. Λοιπόν. Τους αναγκάσαμε να σκεφτούν σωστά. Δεν σκέφτονταν πριν. Ναι. Από το δημοσίευμα σκέφτονται σωστά ή λάθος. Θα τα πούμε μετά τι Δεν είναι πώς λειτουργεί η ομάδα. Αν το γράψουμε εμείς είναι το θέμα. Θα πούμε μετά τι έκανε ο Παντελίδης. Δεν είναι τι η ουσία. Οι παίχτες. Δεν είναι η ουσία πώς τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρει ο Παντελίδης. Δεν μιλάει με τον Καρυπίδη. Μόλις το διάβασε στο Λαπαοτάρης. Έπεσε η ψυχολογία του. Θα μιλήσουμε. Μάλλον όμως. Ποδοσφαιρικά. Τους ξυπνήσαμε. Εμείς κερδίσαμε χθες. Δεν κέρδισε ο Παντελίδης, οι παίκτες, η διοίκηση, ο αθλητικός διευθυντής. Γιατί αν χάναμε, εμείς δεν φταίγαμε. Εμείς κερδίσαμε τώρα. Όχι, Οι παίχτες παίζουν, Ο προπονητής επιλέγει. Καθοδηγεί. Γιατί ρε φίλε, τόσοι περιμέναν στη γωνία, έτοιμοι. Τώρα, τσάκω την! Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, έχουμε και... Πόσα έχουμε, τρία. Τρία εισιτηριάκια, τρία. Σου άφησε φακέλους εδώ η συνάδελφος. Άνε φακέλων είναι. Έχεις τρία χωρίς ονόματα, για δες χωρίς ονόματα. Πόσα έχεις εδώ, Τζόνι μου. Φέρτε σε μένα να τα δω. Θα καταλάβω εγώ. Φέρτε όλα σε μένα. Θα καταλάβω εγώ για να δούμε πόσα έχουμε ακόμα για το Άρης Πας Γιάννηνα. Να δούμε εδώ πέρα. Να τα δώσουμε σε φίλους ακροατές να φύγουν και αυτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερα. Έχουμε τέσσερα ακόμα. Ένα, δύο, τρία. Εκτός αν δεν έβαλε εδώ όνομα. Τρία θα δώσουμε για να είμαστε 100% βέβαιοι. Άλλα τρία εισιτηριάκια λοιπόν για το Άρης Πας Γιάννενα με ένα μηνυματάκι FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Για τον Φετφατζίδη νομίζω ότι τώρα πρέπει να γίνει η κέντα της κέντας, ο κέντα. Είμαστε στο σημείο που λέμε ότι μόνο οι υπογραφές μένουν. Τώρα στο διάλειμμα έπεσε το μάτι μου πάνω στην δήλωση του Καμπερίδη, όχι του Άρη, στον Καμπερίδη του Πανιωνίου, ο οποίος είπε «Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη εκτός έδρας νίκη». Άκου να σου πω, Γιώργο μου. Έλα. Αύριο στο Nick Gallis Hall, μπες και κάνε προθέρμανση. Είναι κάτι φίλοι μου της R3 που θα είναι δίπλα στους πάγκους. Κάνα δεκάλεπτο πριν αρχίσει το μάτς, όταν θα έχει καμιά 4,5 ακόμα χιλιάδες στο γήπεδο, πάνε πιάσε τον έναν από τους δύο που θα είναι στους πάγκους ή μπορεί να είναι μόνο ένας. Συνήθως είναι ο φίλος μου Άκης, ο Ακίμογλου εκεί. Πάνε πιέστον και... πιέστον μετά. Πιάστον και πες του Γιώργο μου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί επειδή δεν είχα παίξει ξανά σε αυτό το γήπεδο απέναντι στον Άρη και επειδή φοβάμαι μη πέσουν τα λάβαρα στο κεφάλι μου, ζητώ συγγνώμη. Ανασκευάζω την τοποθέτησή μου. Η πρώτη εκτός έδρας νίκη μας μπορεί να περιμένει. Πάω τώρα να χάσουμε. Άντε ρε που θες να κάνεις και πρώτη νίκη μέσα στο παλέ. Μέσα στο Nick Gallis Hall. Άντε αγόρι μου. Άντε παλικαράκι μου γλυκό. Έχω Kaiser ρε. Παντρεμένο πλέον. Παντρεμένο Kaiser. Και Μαγκή έχω. Και Μποχορίδη έχω. Και Φλιόνι έχω. Και Jones έχω. Και Μπέλβα έχω. Που θες να μου κάνεις πρώτη νίκη εκτός έδρας μες στο Nick Gallis Hall. Άιντε και εσύ και ο Παπαδόπουλος από εδώ. Τώρα Παπαδόπουλος, έχουμε στο φάκελό μας τον γκολ του Παπαδόπουλου χθες στα πηγάδια. Ακούγεται βέβαια κάποιος δίπλα να πανηγυρίζει τον γκολ πριν το πει ο Παπαδόπουλος. Έχουμε το ηχητικό να ακούσουμε την περιγραφή του γκολ. Πρέπει να φωνάζει και να ορίεται το χωρίς να δω. Γιατί ορίεσαι, γιατί φωνάζεις. Βγαίνει ο Γιώργος Καμπερίδης και λέει, πάμε λέει, είναι η ώρα λέει να κάνουμε την πρώτη μας εκτός έδρας νίκη. Τι λες ρε παλικαράκι μου, βρε πάνθυρα, γατάκι. Ανοιχτήκανε. Έχετε και ο νόμος από τον Ιωάννα. Και η Ιωάννα Τούνη όμως άβρεσε παλέ. Η Ιωάννα ρε φίλε όταν την είχαμε εμείς πρόμο γκέλ στο All About Άρης, όλοι άλλοι κοιμόντουσαν. Τη Sportex που έξω το περίπτωρο του All About, έτσι. Κοιμισμένοι όλοι. Μετά την ανακαλύψατε εσείς. Το έχεις έτοιμο Γιάννη. Άντε ρίχτω.
Για δώσε. Τέσσερα δοκάρια από μακρύνιο σιγλά. Σούτ από κοντά, γκολ για τον Άρη. Βιδελέλα, Βιδελέλα στο 37. Ο Άρη παίρνει το προβάδισμα με τον Ματέο Γκαρσία. Πώς τα χάσε, τι. Τι είπα. Σε μια φάση διαρκείας μπορεί να μην ήρθε σε πρώτο χρόνο την εκτέλεση φάουλ του Κόρχουτ, αλλά στη συνέχεια της φάσης με ένα δυνατό σούτ ο Αργεντινός δίνει το προβάδισμα στον Άρη. Νομίζω ήταν ο Ματέος Ζάχος, διόρθωσε με κανένα λάθος. Ο Ματέο είναι. Ο Ματέο είναι σωστά. Ο οποίος δίνει το προβάδισμα στον Άρη σε ένα πολύ σημαντικό σημείο χρονικά, λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο. Άντε, ο Άρης κάνει το πρώτο βήμα για να φύγει με τους 3 βαθμούς σήμερα από την έδρα της Ξάνθης. Ωραία. Δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έτσι όπως έγινε το σουτ και η φάση. Ένα και αρκετό ήταν. Ενώ και εγώ είδα ότι είναι Ματέο, λέω μήπως ήταν ο Τζανακάκης. Όχι, Ματέο, ήταν. Λόγω θέσης, καταλαβαίνεις, επειδή ήταν εκεί πέρα. Και δεξί πόδι, φίλε, ήτανε. Ο Τζανακάκης που μετά τα τελευταία παιχνίδια του το χαρακτηρίζουν κάποιος Τζανακάκινσεν. Καλός είναι ο Τζανακάκης. Είναι αναβασμένος. Και το ωραίο στον γκολ του Άρη δεν είναι μόνο η εκτέλεση του Ματέου, η οποία είναι φοβερή, εντάξει. Είναι ότι πριν ο Ρος έχει την ψυχραιμία που ενώ χάνει αυτός πρώτα την ευκαιρία να σκοράρει, να δώσει στον Μπάσα, ο Μπάσα να τη βγάλει στο δεύτερο δοκάρι, μετά να τα μακρύνει ο Σιλά και ο Ματέο να... Ναι, όντως. Μετράει και αυτό. Μετράει και αυτό και είναι σημαντικό γιατί ο Ρος είχε συμμετοχή στον γκολ και ο Μπάσα φυσικά και ο Γάλλος πραγματοποίησε και αυτό από την πλευρά του ένα πολύ καλό ντεμπούτο θα λέγαμε, αγωνιζόμενος δίπλα στον Δελιζήσι. Ήταν μια κίνηση του Παντελίδη αναμενόμενη, ήταν αυτονόητη και βοήθησε και την ομάδα. Και είναι αυτό που έλεγα πριν, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ότι ο Παντελίδης ακολούθησε το δρόμο της λογικής και κατέβασε ένα ορθολογικό σχήμα. Ένα ορθολογικό σχήμα, δηλαδή, σε κάθε θέση είχα τον παίχτη που έπρεπε. Και δεν απέφυγε τις αλχημίες. Τώρα, σε άλλα παιχνίδια, αναγκαστικά προχώρησε κάποιες αλχημίες. Χθες όμως, ο Άρης μετά από καιρό παίξει ξανά με κανονικό επιθετικό, Διαμαντόπουλος, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο μπροστά και έδωσε πολύ ξύλο. Και μια λεπτομέρεια την οποία δεν προσέξανε πολύ είναι ότι ο Άρης με τον Διαμαντόπουλο κέρδισε περισσότερα φάουλ μπροστά από ότι όταν βγήκε ο Διαμαντόπουλος μετά. Με τον Τικινί κέρδισε λιγότερα. Γιατί είναι η δουλειά του επιθετικού μεταξύ άλλων και αυτή. Όχι μόνο να σκοράρει, να τραβάει πάνω τα στόπερ, να κερδίζει φάουλ, να δίνει μέτρα στην ομάδα στο γήπεδο μέσα από αυτά τα φάουλ. Και ο Διαμαντόπουλος θα πήγε αρκετά καλά στο χθεσινό ματς. Είχε στον κόρκο για πρώτη φορά στη φυσική του θέση. Και τα πήγε πολύ καλά. Και από το δικό του φάουλ κιόλας ξεκίνησε και το γκολ του Άρη. Ένα Λάρσον που δεν έδωσε το κάτι παραπάνω, αλλά ήταν σταθερός ο διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Λάρσον, να ξέρετε κιόλας, δεν είναι έτοιμος ακόμα για να βγάλει 90 λεπτό. Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Έχει κάνει και μόλις 3 παιχνίδια στην Τουρκία στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, της φετινής σεζόν. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να μπορέσει να είναι σε επίπεδο να βγάλει ένα ολόκληρο παιχνίδι και έμεινε και από δυνάμεις σου λέει κάπου ένα σημείο και μετά και γι' αυτό και ο Παντελίδης τον απέσυρε στον πάγκο. Και όλοι νομίζαμε ότι είχε κάτι, αλλά τελικά δεν υπήρχε ζήτημα με την παρουσία του Σουηδού στο παιχνίδι με τον Παζιάννα. Και το δεύτερο σου κέρδος μετά από την χθεσινή νίκη φυσικά είναι ο Ματέο Γκαρσία, ο οποίος μετά από 2 μήνες και κάτι εμφανίστηκε ξανά. Τελευταία φορά ήταν στο Μάτζ Ριζούπολης με τον Απόλλωνα Σμίλης που είχε σκοράρει. Ένας Ματέο Γκαρσία που λίγες ώρες πριν το παιχνίδι ο Παντελίδης δεν είχε ακόμα αποφασίσει οριστικά θα το χρησιμοποιήσει ή όχι. Το σκεφτόταν ίσως πιο έντονα από κάθε άλλη φορά να τον αφήσει στον πάγκο. Γιατί έβλεπε ότι του δίνει μια ευκαιρία, του δίνει 2, του δίνει 3, ότι δεν του κάνει ίσως καλό να είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο και δεχομένως τον άφηνε στον πάγκο. Το χρησιμοποίησε όμως τελικά ο Αργεντινός. Σε ένα απαιτητικό παιχνίδι και σε ένα παιχνίδι Ευρώπης, θα λέγαμε, φώναξε παρόλο μετά πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο το γκολ το οποίο έχει πετύχει ο Ματέο χθες. Είναι οι πολλές βοήθειες που έδωσε σε ένα ακόμα παιχνίδι ανασταλτικά. Είναι ότι έπαιξε πιο πειθαρχημένα, απέφυγε την περιττή ενέργεια, έκανε και διαχείριση δυνάμεων μέσα στο παιχνίδι, στα τρεξίματά του. Και γενικότερα, επειδή είπα τρεξίματα, ο Άρης έδειξε χθες. Αυτό το οποίο είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι καλά, ότι οι μετρήσεις που γίνανε τελευταίες είναι καλύτερες σε σχέση
με τις προηγούμενες. Δηλαδή ότι φαίνεται ότι υπάρχει αποτέλεσμα και γίνεται δουλειά πάνω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Ο Άρης έτρεξε περισσότερο χθες σαν ομάδα. Συνολικά, κυρίως ο Σιώπης, ο οποίος όργωνε το γήπεδο και κυρίως τον άξονα, με πολύ καλή παρουσία και από αυτόν, αλλά η ομάδα έτρεξε περισσότερο. Τουλάχιστον εμείς από κοντά έτσι το είδαμε στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Είχαν περισσότερες δυνάμεις οι παίχτες, είχαν περισσότερη διάθεση, ήταν λίγο και το κίνητρο το οποίο έπαιξε σίγουρα έναν σημαντικό ρόλο. Γιατί ο Παντελίδης ναι έκανε τα καλά τα οποία έκανε, έχει και αυτός μερίδιο στη χθεσινή νίκη. Νομίζω όμως ότι ο εγωισμός και η αποφασιστικότητα των ποδοσφαιριστών ήταν τα δύο καταλυτικά στοιχεία για να παρουσιάσει ο Άρης μια πιο βελτιωμένη εικόνα και να φτάσει τελικά στην νίκη. Αυτή είναι η μία ανάγνωση του χθεσινού παιχνιδιού. Και αυτή νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε κιόλας. Γιατί αν θέλουμε να το δούμε και λίγο πιο ποδοσφαιρικά, ο Άρης θες έχει παίξει μια ομάδα την οποία την έχει περιορίσει στο επιθετικό της κομμάτι. Εντάξει, μια ομάδα που της έλειπε και ο πρώτος σκόρ της, ο Γέντρισεκ. Εντάξει, αλλά... Τι είναι στις έλειπε, ρε φίλε? Ήταν στον πάγκο, δεν ήταν έτοιμος 100%. Εγώ ανέφερα τη μία πλευρά, την ωραία. Εντάξει, υπάρχει και η άλλη πλευρά, λοιπόν, του χθεσινού αγώνα. Ποια είναι? Ότι ο Άρης, ναι μεν κέρδισε, αλλά... Επειδή η συζήτηση που γίνεται για τον Άρη γενικότερα. Είπες για τα τρία εισιτήρια Άρης Παζιάννα. Δεν με ενημέρωσε, συνάδελφε. Τρία εισιτήρια Άρης Παζιάννα. FM γεννό, όνομα, τεπώνυμο. Το στέλνει στο 54526. Τι ώρα την κάνουμε, λίγο πριν τις 7. Ναι. Θα κάνουμε και την κλήρωση. Θα στείλουμε τρεις φίλους του Άρη, στο Κλεάνης Βικελίδης, για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τον Παζιάννα την ερχόμενη Κυριακή. Ωραία, τι είναι το αλλά που πήγε να πει, φίλε. Αλλά για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ο Άρης, αν εξαιρέσει τον γκολ του Ματέου. Και πάλι, θα πει τώρα ότι να είναι πάλι. Περίμενε, τι ότι να είναι, γιατί ρίχνει να δει. Είσαι αρνητικό γενικά. Δεν είμαι αρνητικό. Σε βάζει με. Δεν είμαι αρνητικό. Δεν με βάζω κάποιον αρνητικό. Λοιπόν, ωραίο τίτλο. Λοιπόν. Με ξέρεις λοιπόν τον γκολ του Ματέο και τις τρεις φάσεις που έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Πόσες να κάνει. Κοίτα, αν είναι να με αφήσει να ολοκληρώσω, θα βγάλω σαρκασμό σε εκπομπή. Λοιπόν, ωραία. Και άλλο τρόπο να πει. Και τις τρεις ποιος. Τις κλουτσιές. Κλουτσιές. Πειθαρχικό. Λοιπόν. Ανερό. Πειθαρχικό. Όχι κλουτσιές. Θα στις δώσω αφού κλείσω τα μικρόφωνα. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Εάν ο Άρης, ναι. Λοιπόν, με ξέρεις τον γκολ του Ματέου. Και στις φάσεις που έκανε στο δεύτερο μήχρονο ήταν η Ξάνθη. Ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά, έδωσε χώρο. Γιατί ήταν λογικό ψημί που ήταν πίσω στο σκορ. Δεν απειλήσε σε άλλη. Τι ήθελε να απειλήσει, ρε φίλε. Κερδίζω. Γιατί να απειλήσω. Πα καλά, ρε. Η Ξάνθη έκανε μία φάση σε όλο το μάτς. Και λέμε γιατί δεν έκανες 15. Εγώ σε αναφέρω για το δικό σου κομμάτι. Η Ξάνθη... Νίκο, το παιχνίδι πηγαίνει ανάλογα με το πώς είναι και το αποτέλεσμα. Ο Λεβαδιακός δηλαδή που έκανε μία τελική και κέρδισε, τον ενόχλησε. Δεν θέλω να συγκρίνω τον Άρη με τον Λεβαδιακό. Δεν συγκρίνω τον Άρη με τον Λεβαδιακό. Αγώνα συγκρίνεις. Ναι, ωραία. Εντάξει, στο YouTube το βάλαμε, Μπαλόμπα. Στο YouTube το βάλαμε. Βάλτε και στο YouTube. Αυτό που κόψαμε μαζί πριν. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ σου λέω τις δύο πλευρές πάντα. Έχει δύο αναγνώσεις. Ο καθένας μπορεί να το δει όπως θέλει. Η ουσία για τον Άρη είναι ότι χθες κέρδισε. Τα χαμόγελα επιστρέψανε. Έφυγε ένα μέρος του βάρους που υπάρχει στην ομάδα το τελευταίο διάστημα. Δεν έφυγε όλο το βάρος. Έφυγε ένα βάρος σημαντικό σίγουρα από τις πλάτες του Παντελίδη, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και κακά τα ψέματα χθες νομίζω ήταν και με την πλάτη στον τοίχο αν δεν κέρδισε η ομάδα. Και ειδικά αν έχανε κιόλας. Και όπως έλεγα και πριν που έλειπες από το στούντιο, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, γεια σου Βασίλη Καβαδία, ήταν πολύ καλό το timing για να έρθει αυτή η αντίδραση από τον Άρη. Και η νίκη κόντρα στην Ξάνθη. Αρκεί φυσικά να υπάρχει και συνέχεια. Και για να έχει ακόμα μεγαλύτερη ουσία αυτό το οποίο πέτυχε ο Άρης χθες, πρέπει να πάρει και την νίκη με τον Παζιάννα την Κυριακή. Είσαι λίγο άμπαλος, λένε. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πρέπει να προσαρμοστείς λίγο. Ναι. Σου έχω πει ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ναι, το έχουμε ναι. συζητήσει δυο μας, δεν το έχουμε συζητήσει. Σου έχω πει τι προσπαθείς να κάνεις, ποιον προσπαθείς να μοιάξεις ναι. και το χάνεις. Να μοιάξω κανένα, Χρήσανθε. Εγώ προσπάθω πάντα. Πάντα έχω κάποιον. Ποιος το έστειλε αυτό, κάποιος με δίπλωμα UEFA πρώτη και κρίνει. Εσύ έχεις. Εγώ όχι, δεν έχω. Α. Ωραία. Εντάξει, γνώμη δικιά. Εγώ έχω. Έχεις. Πού το πήρες. Τι. Έχεις UEFA Pro.
Φυσικά. Πού? Α, PlayStation έχω παίξει. Πόσα παιχνίδια έχω παίξει. Εγώ ξέρω πόσα έχω παίξει. Άρα έχει εσύ. Άρα κι εγώ. Τι έχει. Ωραία, τι έχω. Και τι κερδίζει. Τι κερδίζω. FIFA παίζει. FIFA εννοείται. Τώρα παίζει αυτή την περίοδο. Πάντα. Τώρα αυτή την περίοδο. Πάντα παίζω FIFA. Ωραία, θα φέρει να παίξουμε. Τώρα σου παρακαλώ, τι παίζει. Καλά, με τον Χρήστο ποιο θα παίξει, Κατερίνα. Παίζει και μόνο ή και μόνο με τον Χρήστο. Έχω παίξει και μόνο μου, ναι. Ναι. Με το καινούριο τώρα το 4. Τελειώσαμε. Έχω παίξει και μόνο μου. Ωραίο είναι. Σαλάχ! Που λέει φωνάζει. Σαλάχ, βάζει γκολ. Λοιπόν. Άκου λοιπόν να σου πω. Γνώμη είναι ο καθένα. Ναι, δεν είναι γνώμη. Όλοι έχουμε γνώμη. Πάρα πολύ. Ναι. Και διάβασα ένα Super 3. Όλοι έχετε γνώμη και τα κομμένα αυτά. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Άκου να σου πω τώρα κάτι. Για θέλω να με βοηθήσει λίγο να δει Super League, να δούμε τι τελικέ κτλ. Ο Άρης μπαίνει χθες το παιχνίδι. Κυριαρχεί στο κέντρο. Με σιωπή μπάσα. Δεν το αρνήθηκα αυτό. Μπράβο, πρόσεξε λίγο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη χθεσινή εμφάνιση. Έχει τα back του. Μια χαρά πίσω την πλάτη του, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί σωστά η Ξάνθη. Δηλαδή, αρχικά καταστρέφει το παιχνίδι της Ξάνθης και σταδιακά αρχίζει να προσπαθεί να απειλεί. Από το 20-25 έχει την κατοχή. Ναι. Μετά το 20. Εκεί. Έχει την κατοχή. Και για να σου πληρώσω στο κομμάτι, του, κέντρου, στο κομμάτι του κέντρου, κάτι να σου πληρώσω. Θα το πει μετά, ρε φίλε. Η διαφορά με το μάτσο κόντρα στο Λεβαδιακό. Δεν σταματιέται. Δεν γίνεται. Δεν λέει. Θα το πει! Θέλει να το πει! Εσύ είσαι έτσι. Θέλει να και το πει. Εσύ είσαι έτσι. Και εσύ εγώ έτσι. Μπορώ να είμαι όμως. Και εγώ θα είμαι. Λοιπόν. Παντρεύτηκα την Κατερίνα, παντρεύτηκα και αυτόν. Λοιπόν, αλήθεια είναι. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Αλλά στην Κατερίνα τουλάχιστον. Ο Μπάσα και ο Σιώπης κάνουν αυτό που δεν έκαναν ο Ματίγια με τον Σιώπη Λιβαδιά. Τι. Κλέβω, δίνω. Κλέβω, δίνω. Κλέβω, δίνω. Γι' αυτό είναι λάθος ο Παντελίδης στη Λιβαδιά και τ' άκουσε και γι' αυτό είναι σωστός. Εδώ γιατί αυτή είναι χαφ. Γιατί δεν γίνεται για το φόβο που έχει για το στόπερ. Να χαλάσει την ομάδα σου. Έπαιξε με δύο εξάρια και ήταν αποτελεσματικό. Και, και ο φόβο που υπήρχε στη Λιβαδιά αδικαιολόγητο χάλασε όλη την ομάδα του. Αυτό τη χάλασε και αυτό την έφτιαξε χθε. Η νίκη χθε σε μεγάλο βαθμό ανήκει στον Παντελίδη. 110. Αλλά δεν. Και μην λέει κάποιο. Αλλά λέγανε. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ήθελε να λέμε. Ότι είναι καλό στη Λιβαδιά και κακό χθε. Αφού είναι το ανάποδο. Όλοι σου λέω λοιπόν. Όλοι κρίνονται για κάθε παιχνίδι. Σου λέω λοιπόν το εξή. Πε μου, Χρήστα, το εξή. Έχει τα χάψου. Ναι. Κερδίζει το χώρο του κέντρου. Ναι. Εδρεώνεσαι. Παίρνει την κατοχή. Βλέπεις ότι υπάρχουν σιγά σιγά διάδρομοι με Λάρσον και Ματέο. Βλέπεις ότι ο Ματέο μπορεί χθες. Βάζεις γκολ. Κερδίζεις 0-1. Τι θες να κάνεις ρε φίλε. Μέχρι δηλαδή το 60. Το 45-60 είναι το διάστημα που προσπαθεί μεν η Ξάνθη, αλλά δεν μπορεί. Κάνει μια ευκαιρία, κάνει μια άλλη που φαίνεται σαν να είναι ευκαιρία. Και προσπαθεί να σου βάλει γκολ. Πώς αυτή η ομάδα είναι, ήταν στην τέταρτη, στην πέμπτη, έκτη θέση. Μα αυτές είναι οι ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μα αυτές είναι οι ομάδες. Βασικά τα συρρήγματα του Τάση, κατάλαβα σε ένα βαθμό που θα είχε 6 βαθμούς μείον. Ναι. Αυτό είναι και όμως. Αυτό είναι ακριβώς. Λοιπόν, και σου λέω το εξής λοιπόν. Ότι βάζει ένα γκολ. Τι θες να κάνει η ομάδα, να βγει ψηλά για να πετύχει 3 γκολ. Γιατί να κάνει άλλες ευκαιρίες, ποιος είναι ο λόγος. Ο Άρης που δεν έχει βρει τη φετινή σεζόν. Ρε φίλε, πες μου ποιος είναι ο λόγος να κάνει και άλλες ευκαιρίες. Πες μου το να καταλάβω. Πάω να σου πω εγώ ό,τι λέω, το λέω ρε παιδί μου, ως συμπέρασμα δικό μου. Εντάξει. Τι ήταν, σαν συμπέρασμα δικό μου. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι επειδή το λες ότι είναι λάθος, είναι λάθος. Όχι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Εγώ δεν το, δεν το αποδομώ αυτό που λες. Αυτό κάνεις. Προσπαθώ να καταλάβω. Με όχι, δεν το αποδομώ. Φωνές, ο καφές μου που είναι. Ποιος καφές. Λάθος. Όχι, αυτός είναι ο δικός σου. Ναι. Δεν το αποδομώ. Πολύ καλό. Λοιπόν, σου λέω ότι... Λες κάτι. Ναι. Πρέπει να έχεις μια λογική σε αυτό που λες. Ποια είναι η λογική για να καταλάβω με βάση το γεγονός ότι ο Άρης παίζει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, θέλει να πάρει τη νίκη, πες μου και στέκεσαι στο ότι κάναμε 5 και όχι 15 ευκαιρίες. Δεν θέλω να κάνει 15. Πόσοι θες να κάνει. Δεν θέλω να κάνω 15. Θέλω να δω τον Άρη να απειλεί στη ροή του παιχνιδιού μέσα στην περιοχή. Εγώ αυτό θέλω. Να απειλεί μέσα στην περιοχή. Μέσα στο κουτί. Δεν αυτό το κάνει. Τι, αυτό τι είναι. Δεν το κάνει. Γιατί να το κάνει. Πώς να το κάνει με τον Διαμαντόπουλο. Μόνο τον Διαμαντόπουλο έχει αυτή τη στιγμή. Okay. Πώς θα το κάνει. Γιατί να το κάνει. Γιατί δεν είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του, ρε φίλε. Γιατί να το κάνει. Εγώ δεν θέλω να μειώσω το τι έγινε χθες. Ούτε τον Παντελή. Γιατί να το κάνει, πες μου, να καταλάβω. Τι είναι αυτό, τι είναι. Θέλω. Και εγώ γιατί θέλω. Χρήσανθε. Και εγώ δεν θέλω. Θα έχει, θα και εγώ θέλω να έχει χαφ ο οποίο σκοράρει από τα 30 μέτρα. Δεν θα έχετε πάντα η μπάλα όπως είχατε στο Ματέο χθες. Δεν θα έχετε πάντα μπάλα έτσι. Ναι, φίλε, πρέπει να βλέπεις και την άλλη πλευρά. Δεν χρειαζόταν να πάει καν η μπάλα στο Ματέο, αρκούσε να πλασάρει ο Ρος. Δεν το έκανε. Αφού... Δεν το έκανε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν το έκανε. Ποιος είναι. Μηνύματα στήριξης έρχονται.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, μόνο, ρε φίλε. Μόνο για σένα ακούμε με τον ακούς να μιλάει. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Δεν μπορώ να σου πω. Ωραία. Τι. Ποιος το είπε αυτό. Δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, ωραία. Εμείς λέει μόνο για τον Νίκο ακούμε. Ωραία. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Εντάξει. Ωραία. Πήγαμε 6 και 5 όμως, έχουμε ξεφύγει. Χρήστε και πρέπει να πάμε στο break για να δώσουμε μετά γραμμές και δούμε στο λαό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Α. Αυτή, όπα. Και πρέπει να δούμε λίγο και αυτό εδώ πέρα να το μελετήσουμε γιατί. My style rocks. Έχει ψωμί. Λοιπόν. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καβαδία, τι γίνεται, ρε φίλε εδώ πέρα. Τα έχουμε πετάξει όλα. Λα έξω. Όπως πετάξαμε χθες τον κολάκι στην Ξάνθη. Αυτός ο Ζίφκοβιτς που έκανε τις αποκρούσεις της ζωής του πάλι δηλαδή. Που αν έμπαιναν αυτά τα γκολ, τώρα θα μας έλεγε τώρα άλλα λόγια. Η μπάλα πήγε στο εσωτερικό του δοκαριού, την έβγαλε με τα ακροδάχτυλα σε δύο περιπτώσεις και μας λέει δεν έκανε φάση ο Άρης. Τρία σούτ έξω την περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε Γιουβέντους ξαφνικά. Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε με ανάλυση. Με Φετβατζίδη, ο οποίος είναι λίγο πριν, είναι με το στυλό στο χέρι αυτή τη στιγμή, διαβάζει το συμβόλαιο για να το υπογράψει. Και βεβαίως σχολιασμό επί της ουσίας και για κάθε παίκτη συγκεκριμένα εδώ στον Λίμπερο 107,4 και 6 και 5. Και ανοιχτές γραμμές, φίλε. Άρα δεν θα κάνω μεγάλη ανάλυση. Τρίλεπτη ανάλυση θέλω να κάνω και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμούλες. Τρία εισιτήρια. Άρης Πας Γιάννενα. Την Κυριακή το γήπεδο πρέπει να βράζει. Έρχεται ο Κλάους και ο Μάους. Και ο Μάνος. Αυτό είναι η εννοούσα. Ναι. Πρέπει να πάρουν ένα τρίμπαλο στην πλάτη και να φύγουν. Πρέπει. Ας κάνουμε όπως χθες. Το μπορώ, πρέπει και όλα θα στρώσουν. Θα βγω έξω, πρόσεχε. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Για περίπου 40 λεπτά θα πάμε ακόμα παρέα. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Μην ξεχνάτε, δίνουμε τρία εισιτήρια για το Aris Pass Γιάννενα την ερχόμενη Κυριακή στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Και πόσο για τον μπάσκετ, Σάλβε? Δεν έχουμε για τον μπάσκετ. Α, δεν έχουμε για τον μπάσκετ. Α, τα δώσαμε για τον μπάσκετ. Λοιπόν, ωραία. Βλέπω έχετε αρχίσει να στέλνετε πρώτη τα μηνύματά σας ήδη. Ο 779 με Πας λέει το Χαρλό πρέπει να είναι καυτό δύσκολο μας λόγω κούρασης και ότι ο Πας με σκληρό παιχνίδι θα στήσει πούλμαν ψάχνοντας Μάνο. Αναμενόμενο είναι αυτό. Δύσκολο το έργο του Άρη την Κυριακή, αλλά είναι σοβαρός. Θα πετύχει ένα γκολ να πάρει την νίκη στο συγκεκριμένο μάτς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά και σεμινάρια στην πληροφορική. Εθνικής Αμήνης 14α θα βρείτε τα Data Labs. Τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Και φυσικά μαζί μας επίσης και ο Αβράμογλου, τον οποίο βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Στον Αβράμογλου, μεταξύ άλλων, θα βρείτε και το περίφημο προσαρμογό μανιτάρι Γανόδερμα για δράση σε κυταρικό επίπεδο. Είναι η πηγή των βοτάνων Αβράμογλου και, επαναλαμβάνω, το βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Σε συνεργασία με διατροφολόγο, ελιδολόγο και υγιεινολόγο. Θα ανοίξουμε γραμμές, συνάδελφε. Προβληματισμένος. Θα έλεγα. Είναι λίγο προβληματισμένος. Μπορεί να παράφαγε χθες στην Ξάνθη, δεν ξέρω. Όχι, δεν έφαγα τίποτα απολύτως. Τι? Τίποτα πολύ, όπως το λέω. Τροπή. Φάγαμε πίτσα, να φανταστείς. Καλά, ρε Χρήστα. Στο σαλέ, ωραία. Εμείς φάγαμε στην πόλη. Φάγαμε αργά, δεν μπήκαμε για κρεατοφαγία και τέτοια. Ναι, όντως, λέει ο Χρήστατος, λέει δεν φάγαμε τίποτα. Και λέει μετά φάγαμε μια πίτσα. Και λέει ο Καβαδίας, λέει το τίποτα, λέει είναι η πίτσα. Πίτσα, ρε φίλε, τώρα δύο κομμάτια πίτσα δεν είναι φαγητό. Στις αποστολές. Ψέματα, ψέματα. Πάσε ταβέρνα. Κάθεσε γουρνόπουλα και τέτοια. Αλήθεια. Κοψίδια και τέτοια. Δεν είναι. Το ότι φάγαμε δύο κομμάτια πίτσα είναι μόνο για να μας κρατήσει. Ναι. Και λέμε θα φάμε μετά. Και μετά δεν φάγαμε πάλι τίποτα. Φύγατε κατευθείαν δηλαδή. Φύγαμε και πετύχαμε την ομάδα στο Χρυσανθίδι. Μάλιστα. Και πιάσατε κουβέντα. Και έβλεπα τι ποιοι τρώγαν αγγλικά και ποιοι τέτοια. Ξέρεις, είδα. Είδα. Ποιοι τρώγαν αγγλικά. Πήγες, έπιασες κουβεντολόι. Πήγες, έπιασες κουβεντολόι. Ναι. Έχει, θα χάριζε. Λοιπόν. Αυτοί ήρθαν σε μένα, δεν πήγα εγώ σε αυτούς. Φίλε, εγώ είμαι 23 χρόνια και αυτή είναι 2. Με εξαίρεση τον Κολτσίδα που είναι περισσότερο από μένα. Όλοι οι υπόλοιποι, τι να μου πουν για Άρη. Σωστό. Τι ρε φίλε. Σωστό.
Έχουμε ζήσει. Σου είπαμε μπράβο. Γιατί χθες ήταν όπως έπρεπε. Τίμησαν τη φανέλα. Εμείς έχουμε ζήσει το παλιό γήπεδο. Τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε. Αλλά να συνεχίσουν. Αλλά Γιάρη, τι να μας πούνε τώρα. Ναι, ωραία. Γιάρη. Να ανοίξουμε γραμμές. Τι. Να δώσουμε το βήμα στο λαό. Να τελειώσω, θέλω κάτι να πω. Να τελειώσω, Χρυσάνθη. Πέρα από τα ουτοπικά σου σχόλια. Ωραία, θέλω το κουτί και τα. The box, δεν πατάνε το κουτί. Δεν είπα να φύγει. Δεν κάτι θα βρω. Αυτά τα νεοτερίστικα. Είπα και άλλα την πρώτη ώρα, αλλά έλειπες πάλι όπως συνήθως. Φρόντιζα για να είσαι πληρωμένος την ώρα σου. Ω, καλό. Λοιπόν, όπως κάθε πρώτη του μήνα. Λοιπόν. Επιβεβαιώνω, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, πέρα από το σημαντικό ότι επιτέλους θες είχαμε αμυντικά χαφ και όχι χαφ χωρίς το αμυντικά, όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Πέρα ότι ήταν σε καλή μέρα και ο Τζανακάκης και ο Κορχούτ, κυρίως ο Τζανακάκης, γιατί οι περισσότερες προσπάθειες της Ξάνθης ήταν από την πλευρά του, είχαν εξαιρετική συνεργασία, πόσο μάλλον θα είναι το πρώτο μάτς, ο Δελιζήσης με τον Ρόουζ. Εξαιρετική. Μπράβο και στο Δέλι. Ρόουζ τελικά ή Ρόζ. Εμένα μου έλεγε Ρόουζ χθες. Ρόουζ, το βάζουμε Ρόουζ. Ο Ρόουζ, είπα Pink το λέμε. Ήτανε σαν να ήταν στην ομάδα, ρε παιδί μου, τουλάχιστον κανένα δίμηνο. Ήταν πάρα πολύ καλή και δύο. Οκ, δεν είχαν τον Γιέντριτς έξω όλο το μάτς. Είχαν τον Κάστρο. Αλλά δεν ήτανε, σε κανένα σημείο δεν ένιωσε ότι απειλείται η ομάδα. Σε κανένα σημείο. Όντως. Αυτό μου δίνει μια σιγουριά. Μόνο μια φάση που έκανα με τον Κάστρο, εξάντησε το ξεκίνημα. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Το και πάλι εκεί δεν είναι. Άμα δει από καραμπόλα φεύγει μπάλα και πάει αυτή την παράλληλα που λες. Περνάει μπάλα παράλληλα. Λοιπόν, αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία γιατί κάθε φορά που έφευγε ο Βέλεθ από την ομάδα φέτος, ήμασταν τρικυμία στην καρδιά σου, τρικυμία σοβαρή. Αυτό δείχνει κάτι σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι για μένα. Ότι ο Σάββας Παντελίδης σε μια δύσκολη εβδομάδα για αυτόν και το δύσκολη εβδομάδα, φίλοι ακροατές και φίλοι αναγνώστες, δεν είναι άμα γράψω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφος ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον προπονητή. Είναι άμα το ξέρει και ο ίδιος και το αντιλαμβάνεται. Η ουσία του πράγματος είναι, το έγραψε και στο SDNA αυτό. Η ουσία του πράγματος είναι τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Το αν αυτό το επικοινωνούμε και εμείς και το μαθαίνετε και εσείς, διαφοροποιεί μόνο τις εντυπώσεις. Το κλίμα λοιπόν για τον Παντελίδη ήταν βαρύ. Και η απόφαση που είχε πάρθει από τη διοίκηση της ομάδας ήταν να υπάρξει αντικατάσταση του Παντελίδη. Ωστόσο έκανε δεύτερες σκέψεις ο Θόδωρος ο Καρυπίδης την Τετάρτη το απόγευμα. Κράτησε τον Παντελίδη. Του έδωσε, αν θέλετε, μια ευκαιρία. Αναγνώρισε ότι ήταν λάθος να τον διώξει νωρίτερα. Αυτή ήταν η απόφαση του μεγαλομετόχου. Και ο Παντελίδης οδήγησε την ομάδα κανονικά στην Ξάνθη. Δεν ξέρω αν αυτό τον ενεργοποίησε παραπάνω, αν τον ταρακούνησε και αυτόν και την ομάδα και δηλαδή εφαρμόστηκε για μία ακόμα φορά το γνωστό ρητό που είναι το αγαπημένο μου στη ζωή, ουδέν κακό να μη γες καλού. Είμαι βέβαιος ότι αν η ομάδα δεν τα κατάφερνε χθες, θα τρώγαμε χρέωμα κι εμείς. Έτοιμοι ήταν κάποιες άβρες, ήταν έτοιμες. Αυτές που πανηγυρίζουν όταν τρώει γκολ ο Άρης. Αν τους ρωτήσει τη ομάδα, λένε Άρης. Έτοιμες ήταν. Κάποιοι, και το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, περιμέναν και ήλπιζαν ότι ο Άρης θες θα χάσει. Εδώ είδα Αριανούς πριν το μάτς να το γράφουν. Ναι, να χάσει λέει για να φύγει. Για να φύγει ο Παντελίδης. Ναι, δηλαδή να σκέφτεται κάποιος Αριανός να χάσει ομάδα για να φύγει ο προπονητής. Άρα και εμείς έπρεπε, επειδή γράψαμε ότι είναι βαρύ το κλίμα, χθες να είμαστε με την Ξάνθη. Ναι, και να πανηγυρίζουμε επειδή έφυγε ο Παντελίδης. Και. Λες και εμείς είμαστε μαλωμένοι με τον Παντελίδη και δεν το θέλουμε στην ομάδα. Και. Τι θα καταφέρναμε δηλαδή. Να. Δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι για τα μέσα ενημέρωσης που δεν είναι ΠΑΟΚ, αυτό που τους νοιάζει είναι να πηγαίνει καλά ο Άρης. Δεν θέλει ο Νίκος να πάει να περιγράψει γκόλ όπως το χθεσινό. Θέλει να πάει πάλι στο σουφλί. Έφαγε ωραίες παντσέτες εκεί γι' αυτό. Δεν θέλουμε εμείς να πάμε ταξιδάκια στην Ευρώπη το καλοκαίρι και μακάρι να φτάσουμε και το Σεπτέμβριο να πηγαίνουμε, να παίξουμε ομίλους του Europa League. Θέλουμε να τραβιόμαστε και να πλακωνόμαστε στο ξύλο στην Αριδαία. Και να έχουμε τις μεταγραφές, να μας λέει η διοίκηση τις μεταγραφές. Να έχουμε πρώτη τις μεταγραφές. Πολύ απλά. Δεν θέλουμε να γράφουμε για τον Λάρσον, τον Ντόνσο ή τον Φετβατζίδη.
θέλουμε να γράψουμε αποκλειστικό. Πήρε ο Άρης Μπαρμπουτσόπουλο. Φιλιππάκο. Φιλιππάκο. Φιλιππάκο ήταν στη Β'. Ναι, ναι. Και στη φανέλα. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό κόσμο που ξέρει τι. Προκαλείται από αυτού που επενδύουν στην καταστροφολογία και σου λέει. Τώρα είναι η στιγμή. Αυτό λοιπόν το έπαθε και η ομάδα για ένα μήνα. Αυτό που έγινε με τη Λαμία, αυτό που έγινε μετά τη Λιβαδιά και αυτό που έγινε επί 10 στα Facebook και δεξιά-αριστερά ήταν η χαρά του εσωστροφολόγου. Βρήκε συμμάχους. Βρήκε συμμάχους επειδή ο κόσμος έχει μπουχτίσει, ρε παιδί μου. Άιντε όλοι αμπάριζα. Και αυτό γινόταν μέχρι την εκπομπή του Super 3 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι, τους έχω βάλει και τους έχω κάνει και... Πώς είχαμε το δεξί χέρι που κάνεις, αυτό που περνάς από το κινητό και κρατάει το... Print screen. Τους έχω κάνει print screen, μπράβο Νίκο. Screenshot. Τους ίδιους. Ναι. Που στις 3 ρίχνουν τα... Λίκια, από το που μπροστά, μην μπερδευτείτε κανένας, και στις 6 στηρίζουν την ομάδα. Οι ίδιοι. Γιατί αντιλήφθηκαν, και εδώ πρέπει να το πιστώσουμε στο Super 3, που σήμερα θα πούμε και για μια δικαστική του νίκη, ότι ενεργοποιείται πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι και δεν μπορεί να ανέχεται μέσα στην κερκίδα του Άρη να κάνει ο καθένας ό,τι του γουστάρει. Γιατί αυτό είναι η εικόνα του πετάλου, του γηπέδου, των οργανωμένων οπαδών προς τα έξω. Και τρώνε χρέωμα άλλων και για άλλους. Γι' αυτό έχουν πάρει με 2-3 ανακοινώσεις και μερικοί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε τι εννοεί εδώ και δεν σε ρωτάτε τα παιδιά του Super 3 τι εννοούν. Να σας πούν. Ποιους εννοούν και τι εννοούν για όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την Κυριακή θεωρώ ότι το γήπεδο θα έχει την εικόνα που είδαμε όλοι μας και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα στο τέλος του μάτς. Που είδαμε τους παίχτες με τον κόσμο να δίνουν το σύνθημα του Άρης όπως στο μάτς στο Καφτατζόγλιο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Το ότι η νίκη έδιωξε αυτό το πολύ κακό κλίμα. Και την Κυριακή με τέτοιο κλίμα και με την ομάδα φυσικά να παρουσιαστεί και πάλι στο κήπεδο έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Και χειρότερη να είναι από ότι ήταν στην Ξάνθη, θα κερδίσει πάλι. Αρκεί να είναι μέτρια. Να μην είναι κακή. Και η ομάδα ενωμένη μαζί με τον κόσμο της και απομονώνοντας την κρίνια και τη μύρλα να πάει να πάρει το αποτέλεσμα που πρέπει και την Κυριακή. Και να πάει να το τελειώσει την άλλη εβδομάδα στην Τρίπολη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και την Κυριακή πρέπει να στείλουμε όλοι μας ένα μήνυμα. Με την παρουσία στο γήπεδο. Ανοιχτές γραμμές, μετά το break των 6.30 θα κάνουμε. Για να μιλήσετε κι εσείς, να τοποθετηθείτε. Έχουμε τα 3 εισιτηριάκια για το Άρης Παζιάννενα. FM και ενώνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-526. Αυτό ήταν ένα σχολιάκι σε σχέση και με την παρουσία της ομάδας. Εμένα μου άρεσε ο Ρος, μου αρέσει ο Λάρσον, από την πρώτη στιγμή το έχω πει. Δεν είναι ακόμα τους νεύρους. Αλλά το καλύτερο για τον Άρη, φίλε, είναι όταν απέκτησαν σταθερές, πάλι ο Ματέο, ο Μπάσα κτλ. Θέλω να σταθώ σε ένα ποδοσφαιριστή. Τον οποίο και εγώ, το λέω ακόμα και τώρα, δεν είναι ο φορ που χρειάζεται ο Άρης. Και μιλάω για τον Διαμαντόπουλο. Ο Άρης σίγουρα θέλει έναν πολύ καλύτερο φορ. Αλλά λέω χίλια μπράβο στο Δημήτρη Διαμαντόπουλο,
ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήμουν το πεστές, έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός, ναι. Ως βασικός στη Super League. Είχε τέσσερα παιχνίδια με την Κέρκυρα, αλλά όλα ως αλλαγή. Προσέξτε τώρα. Το παιδί έπαιξε πρώτη φορά βασικός στην καριέρα του σε μάτς Super League. Και έχει κερδίσει μπροστά ένα σωρό φάουλ για τον Μέρα. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για τον Φόρο. Έδειξε όμως, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω και τον Παντελίδη, το πόσο σημαντικό είναι το να έχεις ένα τέτοιο παίχτη στο παιχνίδι σου. Και θα το χρειαστείς και την Κυριακή πολύ σε αυτό το μάτς. Δύσκολο θα είναι τώρα, γιατί δεν θα έχει τους χώρους που είχε. Θα δούμε τι θα γίνει. Να τραβάει πάνω του παίχτες τουλάχιστον να ανοίξει καλά. Λίγο. Άνοιξε εσύ με τον Ματέο και τον Λάρσον για να τους κάνεις γιο-γιο. Ας παίξουν αυτοί οι δύο καλά. Ας παίξουν καλά, ρε φίλε. Αρχίζει τα γιο-γιο πάλι τώρα. Εσύ, Νίκο. Άμα παίξουν καλά. Άμα παίζουν και σέρνονται και πατάνε την μπάλα. Δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν έπαιζε ο Άρης όπως έπαιζε χθες με την Ξάνθη. Και έπαιζε το ίδιο με τον Εργοτέλη. Πώς θα ήταν το σκορ. Στο κύπελο, ε. 0-7. Ήταν όπως χθες. Ήταν ο Άρης ακριβώς όπως χθες και ο Εργοτέλης. 1-0-3 θα ήταν. Άρα, τι συζητάμε. Τι συζητάμε άρα. Ναι, άμα προχωράνε με την μπάλα, την πατάνε και πέφτουν. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αλληλοκάλυψη είχαν. Πρώτοι στην μπάλα βγαίνανε. Ταχύτητα. Σωστές εναλλαγές της μπάλας. Ελάχιστα λάθη. Ελάχιστα. Πώς να μην κερδίσω. Πάμε στο break. Όχι, δεν πάμε σε κανένα break. Πάμε στο break, πάμε στο break, πάμε στο break για να ανοίξουμε και γραμμές μετά. Πάμε στο break. Θα αποκτήσει ένα break διαρκείας, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε. Εγώ δεν θα κατρίξω τάκτες. Λέω λοιπόν. Τώρα το συνειδητοποιείς αυτό, θα λυπείς. Φίλε, σκάνδαλο. Δευτέρα, τρίτη τάκτη. Ολκής, θα φέρεις εδώ άτομο. Λοιπόν. Τι κάνω. Άτομο! Ποιον. Ναι, θα βρούμε. Λοιπόν. Θα βρούμε. Τετάρτη γενέθλια κόρη μου. Εντάξει. Θέλω να πω λοιπόν ένα μπράβο σε σχέση με όλους τους ποδοσφαιριστές στον Δημήτρο Διαμαντόπουλο. Γιατί είναι η απόδειξη το όταν δουλεύεις, ανταμείβεσαι. Ναι, το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν είναι ο φόρο καλύτερος του κόσμου, δεν είναι Καστάνιος που προσπάθεις να πάρεις το βράδυ. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και ξενέρωσε για κάποιο διάστημα και δεν του άρεσε που δεν έπαιρνε ευκαιρίες, αλλά το παιδί συνέχιζε να δουλεύει, εντάξει, να περιμένει την ευκαιρία του. Χίλια μπράβο εντάξει. Για την προσπάθεια, έτσι. Την επιμονή και να σου πω και κάτι ακόμα. Εύκολα, φίλε, έφευγε και πήγαινε σε μια ομάδα β' εθνικής να είναι πρώτο βιολί. Όχι, είπε. Εδώ και να δουλέψω. Και δεν παίρνει και πολλά λεφτά. Δεκάτησε στο συμβόλαιο δηλαδή. Εξαιρετικός. Σου βρήκα την καταστάτη. Δικό μου. Να τους μόλις έστειλε μήνυμα. Ακούει την εκπομπή. Είναι φαν. Και μου απάντησε. Φίλος μου. Αυτός ο οποίος θα σε φάει σε λίγο καιρό. Γιατί είναι συνεπής και δεν βγάζει γλώσσα. Δεν κατάλαβες ποιον λέω. Τον Κωνσταντίνο. Όχι. Αυτόν. Ποιον. Δες πάνω το όνομα. Αντώνη, έλα Δευτέρα, 5 η ώρα ξεκινάς. Με Αντωνάρα, φίλε. Αντώνη μου, θα κάνουμε και μια αποκλειστική συνέντευξη, ξέρεις ποιον. Έτσι. Θα πάρουμε τα σόβρακα όλων. Αντωνάρα, έλα 5 και 5, το μικρόφωνο σου είναι εδώ και σε περιμένει. Έτσι. Τι νομίζεις, θα τον φέρνω. Εύκολα. Κάτσα γυρίσει από το εξωτερικό, θα σε πω. Εύκολα. Εύκολα. Εδώ είναι τώρα, δεν νομίζω να, ακούει, να είναι έξω και να ακούει. Τις υποχρεώσεις του εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στο πρίκτορα. Αυτό τρώει και εμένα, ρε. Μην χρειάζεται. Έρχεται μόνο του. Κάνει δύο ώρε μόνο το άνετο. Το φέραμε το καλοκαίρι εδώ πέρα και δεν θέλει να φύγει. Το βγάζει μόνο το δύο ώρε. Εύκολα να ξέρει. Άνετο είναι. Εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break. Τώρα πάνε τρία εισιτήρια. Άρης, πας. Άρχισε να λείπει από τώρα αυτό. Από σήμερα άρχισε να λείπει, Αν τον στείλουμε εκεί πέρα, φίλε. Κάνει διακοπές. Τελειώνουμε. Λοιπόν, έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία εισιτήρια του αγώνα του Άρη. Θα κάνω 4, θα δώσω άλλο ένα, φίλε, εισιτηριάκι. Θα δώσω άλλο ένα εισιτηριάκι. Κανονικά. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει μεγάλη συμμετοχή, οπότε έχουμε άλλο ένα που περισσεύει. Θα το δώσουμε και αυτό. Να πάει άλλος ένας φίλος στο γήπεδο. Κανονικά. Ανοιχτές γραμμές 23, 10, 27, 8, 8 και 8. Πάμε, έχουμε ένα 20 λεπτό βαριά. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε, Άλεξ. Υπάρχει μια... Το μάτς της Κυριακής είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει από τον Καρυπίδη να κάνει κάτι που δεν μπορεί. Έτσι, εγώ δεν απαιτώ ούτε να βγάλει τον Άρη πρωταθλητή ούτε τίποτα. Άρα μέχρι εκεί είναι το σημείο που θα κάνει ό,τι μπορεί με μαζί του. Υπάρχει όμως μια κόκκινη γραμμή, στην οποία δεν θα είμαι μαζί του. Όχι μόνο δεν θα είμαι μαζί του, θα είμαι πιο φανατικός εχθρός του. Εάν αποδειχθεί
ότι μπαίνει σε περίεργα παιχνίδια συναλλαγών οποιοδήποτε τύπου, με οποιοδήποτε παράρτημα και με οποιοδήποτε χαλήφι, εκεί θα είναι το τέλος του. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Δηλαδή, εάν κάνει ό,τι μπορεί για τον Άρη, είμαστε μαζί του. Από τη στιγμή όμως που θα μπει σε κάποια περίεργη διαδικασία, θα είμαστε εναντίον του. Άρα, επειδή η γυναίκα του 4 πρέπει και να γιατί είναι και ένα πέντε τρυπάκι τίμια, που προσπαθούν να σε βάλουν. Περίμενε, θα σου πω τι θέλω να πω. Επειδή πρέπει και να φαίνεται και να είναι τίμια, ο Άρης στην Κυριακή πρέπει να κερδίσει. Δηλαδή, άμα χάσει δηλαδή, τι πάει να πει, ότι ήταν στημένο. Όχι, θα δούμε πώς θα γίνει, θα είμαστε εκεί. Ναι, σωστά αυτό που πεις. Όχι, βέβαια, προφανώς όχι. Και εγώ μαζί σου είμαι. Απλά ξέρει, άκου τι γίνεται. Προσπαθούν, όποτε έχουμε μια επιτυχία όπως η χθεσινή, να την αμαυρώσουν. Εντάξει. Ξέρω ακριβώς ποιοι από το πρωί λένε αυτές τις μπούρδες γιατί τους εξέδεσε η ομάδα, γιατί λέγανε θα βγει χ. Και το χ το λέγανε ότι είναι στημένο κιόλας. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος τρισάθλια βρωμιάρης και εμείς το προσεγγίζουμε, εγώ, εσύ είναι και η δουλειά σου, αλλά και ένα λόγο παραπάνω. Εγώ είμαι ρομαντικός, λέω είμαι Άρης. Δεν δέχομαι να υπάρξει οποιαδήποτε επίπεδο συναλλαγή, ειδικά με αυτές τις τρισάθλιες ομάδες παραρτήματα που άγονται και φέρονται, αυτά τα μοιάσματα. Δηλαδή την Κυριακή είναι τόσο τρομερό το μάτς για να έχεις φανατισμό. Γιατί αυτούς πρέπει να κλωτσάμε. Γιατί ο χειρότερος δεν είναι αυτός που έχει λεφτά και είναι δυνατός, θα τον παλέψει όπως μπορείς. Ο χειρότερος είναι ο Κολαούζος. Είναι το τσατσάκι. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή και σε άνθρωπο και σε μόρφωμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν την Κυριακή, εμείς πρέπει να το κερδίσουμε. Και δεν είναι καθόλου εύκολο για πάρα πολλούς λόγους. Και γιατί η ομάδα θα είναι κουρασμένη. Δεν είναι η ομάδα, είναι κουρασμένη. Θα πάει χωρίς προπόνηση. Δεν φτάνουν 72 ώρες. Παίζουμε πάντα μια μέρα πριν από τον άλλον. Όλη τη βδομάδα παίζαμε, είχαμε μια μέρα λιγότερη από τον αντίπαλο. Ναι. Λοιπόν, αυτή την ομάδα των Ιωαννίνων, να μην την πω, έχουμε χίλιους λόγους να κερδίσουμε. Χίλιους λόγους. Δηλαδή το μάτσο αυτό είναι τόσο σημαντικό που αν δεν κερδίσεις πραγματικά χάνεις και αυτό που έκανες χθες. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, τους υποχρεώσουμε να κάνουν. Ας παίξουν να κερδίσουν. Οκ, okay, εγώ δεν λέω να βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Και αν είδες μετά το μάτς και ο Διαμαντόπουλος και ο Παντελή, ο Διαμαντόπουλος ο παίκτης, μίλησαν κατευθείαν για την Κυριακή. Είπαν αυτό είναι... πάει εκεί το μυαλό μας. Άρα πιστεύω, εγώ είμαι πολύ καλοπροαίρετος άνθρωπος και πάντα είμαι υπέρ της διοίκησης μέχρι τώρα. Και στο να μην είναι ο Παντελίδης, είμαι και ο Καρυπίδης κάνει ό,τι μπορεί πάντα. Αν υπάρχει όμως μια κόκκινη γραμμή. Έτσι, δοσοληψίες οποιοδήποτε στυλ επιπέδου δεν θα δεχτούμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, λυπάμαι. Δηλαδή υπάρχει, εκεί είναι το τελευταίο όριο. Εάν κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί για την ομάδα, είμαι ο πιο φανατικός οπαδός του. Και ας είναι το ποδόσφαιρο βρώμικο και τρισάθλιο, το σέβομαι αυτό. Α, τι να κάνουμε. Θα υπάρξουν και τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Όχι με τα παραρτήματα, όχι μακριά από αυτό το πράγμα εμείς. Ας κάνει με... υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δυναμώσει την ομάδα παρασκηνιακά. Αλλά αυτή είναι η κόκκινη γραμμή, εκεί τελειώνει. Και ο Άρης την Κυριακή παίζει πάρα πολλά πράγματα. Παίζει την αξιοπιστία του που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, τα λέμε. Να είσαι καλά. Επόμενος. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζει. Ναι. Ρε Χρυσάντη, τι γρήνα είναι αυτή. Ναι. Δεν τρέπονται λιγάκι. Α, όχι. Όχι. Ε, τι θα πει όχι, κάναμε, δεν πήγε κανένα άμαδα, ρωτάς κάτι σου απαντά. Κάναμε μια νίκη, άρχισαν τη μουρμούρα πάλι. Βέβαια, ας την αφήσουν την ομάδα να πάει να βρει τον δρόμο της. Έτσι. Τι πράγμα είναι αυτό να πούμε. Χάσαμε από κάτω με τον άλλο, άρχισαν να φύγει ο Παντελίδης, να κάνει ο Παντελίδης, να κάνει αυτό, να κάνει, τι δεν προπονητέ είναι αυτοί. Τι πράγμα είναι αυτό να αφήσει την ομάδα να βρει τον δρόμο. Σήμερα δεν είχαμε γκρίνια σήμερα, είμαστε ήρεμα σήμερα. Δεν είχαμε γκρίνια, γκρινιάζανε μερικοί, βάλει με τον τρόπο τους. Εντάξει, μην ασχολείσαι με τους μερικούς, ασχολήσου με τους πολλούς που δεν γκρινιάζουν. Τι να πω ρε παιδί μου, έχω τρελαθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούω. Τι είναι αυτό το πράγμα να. Τέλος πάντων, όλα καλά, μια νίκη την Κυριακή και να βρούμε τον δρόμο μας. Δεν μου λες, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Ο Πετρουλάκης τι γίνεται. Ο Πετρουλάκης. Καλά είναι ο Νίκος. Ναι, καλά είναι, αλλά έχει φύγει, θα πάει κάπου αλλού. Δεν άνοιξε ακόμα ο σταθμός. Να σου πω να πας εκεί να ακούς τι. Όχι ρε αγόρι μου, να πάω εκεί να ακούω. Θα τον φέρουμε εδώ τον Νίκο, είναι φίλος μου.
Ναι, ακούω εσένα και το Πετρουλάκι ακούω και τώρα δεν μπορώ να το πιάσω να πούμε. Μόνο τραγούδι δεν... έχει το σταθμό. Ναι, δεν έφυγε από εκεί ο Νίκος. Α, έφυγε από εκεί. Ναι, ναι, το κλείσαν, το αλλάξαν. Από αθλητικό το κάνανε φρέσκια σαλάτα. Άντε, και τέσσερα να το φέρει εκεί πέρα. Ναι, ναι. Για να μην αλλάζουμε σταθμό. Εσύ ακούς Λίμπερο όμως, μπράβο. Συνέχεια ακούω Λίμπερο. Σωστό. Αργιανάρα. Έτσι. Αργιανάρα, έγινε αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να έγινε, είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θες να ρωτήσεις για κανένα που έχει σταματήσει το ραδιόφωνο να ακούσεις. Παρακαλώ. Καλά τώρα αυτά που ακούμε, παιδιά, είναι τραγικά τώρα, έτσι. Ποια απ' όλα. Για παραρτήματα, πούμε, για... Ναι, γιατί από το πρωί ξέρεις τι έγινε. Επειδή κέρδισε ο Άρης, δεν τους βγήκε το έργο. Που λέγανε θα χάσουμε ή θα φέρουμε ισοπαλία και θα πέσουμε, θα πέσουμε. Έτσι δεν λέγανε. Σώθηκες με τη Λαμία. Εντάξει. Είναι τραγικά αυτά τα οποία ακούμε πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και τι πιο παράρτημα. Δηλαδή... Όταν κάποτε ερχόταν ιδανικός ο Τόργκελ και ο Μπράις Μουν, τι ήταν δηλαδή. Το παράρτημα εννοούν τον, το... όχι εμάς. Τους άλλους εννοούν, όχι εμάς. Πού το πάνε, το πάνε και με τα γραφικά. Τώρα πού το πάνε δηλαδή το θέμα, δεν κατάλαβα. Κοίταξε, εμείς το πρωί είμαστε του Ιβάν, το μεσημέρι είμαστε του Μαρινάκη, τώρα πάει απόγευμα είμαστε του Μελισανίδη. Ανάλογα, τι τους βολεύει ρε φίλε. Κάθε φορά που γίνεται κάτι... αυτή η τύχη δεν μας έχει γελάσει καθόλου. Δεν μας έχει γελάσει καθόλου αυτή η τύχη. Να έρθει ένας τέτοιος και μετά να τους πω εγώ το έργο πώς είναι. Αλλά, εντάξει. Ήρθε η τύχη φίλε, ήρθε ο Ιβάν, αυτός που είναι δίπλα, ήρθε σε σένα πρώτα. Και κάποιος που σήμερα μην ανοίξω το στόμα μου. Τον έδιωξε. Παρεπτόντως, όλο στοιχείο θυμήθηκα τώρα ότι ο Super 3, το διοικητικό του συμβούλιο, σήμερα αθωώθηκε από την μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση την οποία είχε καταθέσει εναντίον του ο κύριος Λάμπρος Κόρδας και αθωώθηκαν όλοι όσοι απαρτίζουν το συμβούλιο του συνδέσμου. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ θετικό για τα παιδιά γιατί κάνουν ένα αγώνα. Πραγματικά είναι οι μόνοι που τρέχουν παντού. Και είναι οι μόνοι που δεν έχουν αφήσει ποτέ. Και τρώνε και μηνύσεις από τους παράγοντες του Άρη. Πολύ ωραία. Και τρώνε και την ταλαιπωρία αυτή που τρώνε τα παιδιά εκεί. Δεν είμαι. Δεν ανήκω σε σύνδεσμο, έτσι. Αλλά απλά εντάξει, δεν χρειάζεται και πολύ για να καταλάβεις τι γίνεται. Εντάξει, και έχουν ένα άλλο επίπεδο τα παιδιά πλέον. Πολύ διαφορετικό επίπεδο τα παιδιά του συνδέσμου. Είναι μια αλήθεια αυτή μεγάλη. Αλλά αυτά που ακούμε είναι τραγικά, ρε Χρυσά. Πραγματικά. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ ήθελα περισσότερο να σου πω για την τέτοια μωρέ. Για τη μεταγραφή του Φετβατζίδη τώρα που γίνεται. Καλώς να ορίσει, αν όλα πάνε καλά, καλώς να ορίσει. Έτσι, κάθε παίχτης είναι χρήσιμος. Κάθε παίχτης. Να υπάρχει. Απλά λέω ότι νομίζω ότι η ομάδα πονάει σε άλλα σημεία και όχι εκεί. Αλλά αν κλείσει ναι, η ομάδα πονάει περισσότερο στη θέση του Φόρτα, το πω εγώ και στο δεξί μπακ. Αλλά και η ομάδα δεν μπορεί. Κάνε μου λίγο μια ανάλυση γιατί. Θα σου πω. Η ομάδα προσπάθησε να πάρει τον Καστάνιους χθες το βράδυ. Το γράψαν και στην Πορτογαλία. Δεν ήρθε ο Καστάνιους. Δεν είναι ιδιαίτερος παίκτης. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή ο οποίος να πεις είναι καλύτερος από τον Γιουνές. Να δώσω 200 να τον πάρω. Γιατί αυτός που ήθελες πήγαινε πάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν έχει εκατομμύριο. Και να σου πω κάτι για το Φετφατζίδη. Δέστο και λίγο μακροπρόθεσμα. Ο Ματέο το καλοκαίρι δύσκολα θα μείνει. Μην το υπογράφεις αυτό εσύ Νίκο Παπαδόπουλε. Δεν βιάζεσαι. Δεν σου είπα ότι θα φύγει σίγουρα. Μην βιάζεσαι για το Ματέο. Μια και λέτε για το Ματέο, παιδιά, το παιδί νομίζω ότι ξεκλειδώθηκε. Το ξεκλειδώσανε χθες. Ήταν η ώρα του. Κάποιες, να σου πω κάτι, κάποιες θα γινόταν. Ξεκλειδώθηκε γιατί πήρε πολλές βοήθειες. Πήρε αρκετές βοήθειες. Εγώ απλά λέω το εξής, ότι καλά το παιχνίδι με το Γιάννενο είναι άσως, δεν το συζητάω, έτσι δεν είναι. Καλύτερα να μην έρθουν καθόλου. Λοιπόν, ας έρθουν και σκάσουν. Ο κόσμος θα το πάρει, εμείς θα το πάρουμε το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Αρκεί να έχει κόσμο την Κυριακή, αυτό είναι και το σημαντικό. Κόσμο θα έχει, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Θα έχει 15 βαθμούς, θα έχει θερμοκρασία, δεν βρέχει, μια χαρά είναι ο καιρός, δεν κατάλαβα. Έτσι, ναι, εννοείται. Απλά λέω ότι εντάξει, καλώς ο παίχτης εννοείται ότι να έρθει, ναι, μακροπρόθεσμα όπως το λέτε εσείς. Απλά τώρα η ομάδα πονάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορεί και σε δύο. Αλλά σε ένα είναι εμφανές ότι πονάει. Ο άλλος δεν μπορεί να ανεβάσει την μπάλα πάνω από μισό μέτρο σε σέντρα, ούτε για πλάκα. Δεν μπορεί και ξέρεις ποιο είναι το άσχημο. Ρε παιδί μου, κάποτε ας πούμε υπήρχε ο Ρονάλντο Γκιάρο, τον Άρη, ο οποίος έμαθε και λίγη μπαλίτσα στον διπλανό του.
και έκανε και τις μεταγραφές. Και πήγε από εδώ και από εκεί. Είναι χρήμα να υπάρχουν καλοί παίχτες και να μην μπορούν κάποιοι να βελτιωθούν. Δεν είναι δύσκολο να τη σηκώσει την μπάλα πάνω από μισό μέτρο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Βασίλη, πόσο έχουμε ακόμα. Τελευταίος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρήσατε μεγάλη τιμή που μιλάω μαζί σου. Να είσαι καλά. Εντάξει, έχεις τον Νίκο εκεί. Δεν είσαι ο μόνος. Μπράβο, ο Νίκος εκεί συμπληρώνει. Ο γιος μου υπηρέτησε στην Κύπρο, ρε, σε πολύ κούραση. Λέω, πέρασε καλά, όλη την μέρα ξυνόμασταν, λέει. Σαν τον Νίκο. Ο ένας έξινε τον άλλο. Και όταν είχε πολύ ζεστή. Ο Νίκος μάλλον τον έξινε και ο γιος σου έξινε τον Νίκο. Μόνο που εγώ δεν έπεσα σε εκείνο το σώμα που έπεσε ο, ο γιος σου, να ξέρεις. Ναι. Επίσης, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που έλειπε. Η διαφορά, περίμενε, Ελδίκη πες. Ελδίκη είναι εκεί. Εθνική φρουρά ήμουν εγώ όμως. Αυτό σας... Α, δεν ξέρω. Ο Νίκος ήταν ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν ήταν στον ελληνικό στρατό. Ήταν στον κυπριακό. Φιλέ, κοιμόταν και δεν ξυπνούσαν. Είναι κατεχόμενη χώρα, στην οποία ο στρατός είναι πολύ διαφορετικός από την εδώ, να ξέρεις. Ναι, αν δεν πάντα... το έχεις ζήσει, μην κρίνεις. Νίκο, ήσουν, ήσουν φαντάρος 90 ναι. μέρες. Ναι, οι τρεις μήνες στην Κύπρο. Από τις οποίες 90 μέρες, ναι, ναι. μήνες στην... τις 30 είχες άδεια. Τρεις... Άρα ήσουν 60. Και εμείς... Ήμασταν ναι. 18 μήνες μαυροσκούφιδες. Εγώ δεν συγκρίνω με σένα, εγώ συγκρίνω με την τωρινή κατάσταση που είναι 9 μήνες εδώ πέρα. Τρεις δική μου 9 εδώ, να ξέρω. Νίκο, έλα. Ξέρω, ήταν ο γιος μου, εντάξει. Μιλάμε για ντροπή, έτσι. Καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι. Άντε, πες και το τελευταίο Νίκο, για να, για να κάνω κληρώσεις. Άντε, παράδειγμα το Γιάννη, όχι τον Άρη που είπε το παιδί, ρε. Παρεξηγήσε. Είπε να μην μπει ο Άρης σε αυτή τη διαδικασία, εγώ κατάλαβα τι έλεγε. Όχι, ενώ το προηγούμενο που είπε ότι τι λέει για τον Άρη, δεν εννοούσε τον Άρη. Φυσικά να μην μπει. Το μόνο πράγμα που δεν θέλω με τίποτα. Εκεί θα πάψω τελείωσε όπως είπε. Έτσι. Να είναι καθαρή ομάδα όσο μπορούμε σε αυτή τη βρωμιά μέσα. Ακούμε από εδώ που συναντάω εκεί μου λέει «Ραμάρε παιδιά, άλλο μια νίκη κάναμε, ήταν εντοσμένο». Θα τώρα, δηλαδή οι ίδιοι ρε παιδιά. Τέσσερις κάναμε, δεν κάναμε μία. Τέσσερις ναι, εκτός έδρας κάναμε. Όχι, η χθεσινή που ήταν τόσο. Έτσι. Αφήστε να χαρούμε λιγάκι. Κυριακή όλη γήπεδο. Και Σάββατο το ίδιο. Θα πας Χρυσανδέ. Βεβαίως. Σε πειράζω. Μα αφήνει ο Χρήστος να μην πάω, δεν γίνεται. Άμε και να μην θέλω με τραβάει ο γιος μου. Το παραπονιάρι και να το βγάλεις και να... Έτσι. Πολύ βρίζει ρε ο Γιάννης εκεί, συνέχεια βρίζει ρε. Ο Γιάννης, δεν βρει. Ο Γιάννης είναι από αυτούς που δεν βρίζει. Μήπως το Μουρελί. Ο Μουρελής βρίζει. Ο Σταμάκης όριο είναι. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ο Γιάννης καλό Σαββατοκύριακο. Ψυχούλα ρε είναι ο Γιάννης. Και... Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε, γεια, γεια. Λοιπόν. Γιαννόγλου Χρήστος. Κατερίνα Τσιακμάκη. Κωνσταντέλιας Ιωάννης και Μπαχτσεβανίδης Ευθύμιος, οι τέσσερις που παίρνουν εισιτήριο για το Άρης Πας Γιάννενα. Έρχεστε, τα παίρνετε από τον Ιχολύπτη, είναι εδώ τα εισιτήριά σας και αύριο κανονικά και την Κυριακή κανονικότατα. Κύριε Βαβούλη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός έχει αρχίσει να φτιάχνει, αλλά οι αλλεργίες πάνε και έχουν τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Αλήθεια. Αυτό λοιπόν φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι κάτι ψηλά τα έχουμε. Όλο κάτι μας ταλαιπωρεί. Λοιπόν... Ναι, το έχουμε αυτό αυτές τις μέρες. Λίγο η μύτη, λίγο τα ηγμόρια, λίγο κάποιες ενοχλήσεις, φαγουρίτσες. Βέβαια την άνοιξη είναι πιο συχνό το φαινόμενο η αλήθεια. Εγώ βγάζω κάτι μπιμπίκια στα χέρια. Και αυτό, και αυτό, ναι. και αυτό. Και αυτό. Αυτό που έχουμε να προτείνουμε εμείς στην επιχείρηση Αβραμόγλου είναι το Μέγα Γιατροσόφι. Είναι η πρόπολη. Ένα συστατικό το οποίο παίρνουν οι μέλισσες τόσο από δέντρα όπως την βελανιδιά, η σημίδα και άλλα. Αλλά και με δικά τους ένζυμα φτιάχνουν έναν πολύ ωραίο πολυτό, ο οποίος στεγανοποιεί, αδιαβροχοποιεί και απολυμμένει όλο το μελίσι. Που σημαίνει ότι ο πιο καθαρός χώρος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι το μελίσι. Ούτε νοσοκομείο, τίποτα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απολύμανση από την πρόπολη. Είναι αντιϊκή, αντιβακτηριακή και τη λαμβάνουμε τα πρώτα δεκαήμερα των μηνών από Σεπτέμβρη μέχρι και Απρίλη. Από 1 ml, δηλαδή 20 σταγόνες. Με λίγο νεράκι. Αυτό μας βοηθάει ώστε να έχουμε ο οργανισμός μας να προσφέρει μια πόρτα κλειστή σε διάφορες ιώσεις όσο και σε αλλεργικούς παράγοντες. Και αλλεργικοί παράγοντες είναι και στην ατμόσφαιρα, έτσι. Ναι. Τέλη προσοχή. Μπορεί να είναι ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Πολλά πράγματα, στρώματα, μυρωδιές, σκόνη, χιλιαδιό. Οπότε μας καλύπτει αρκετά μπορώ να πω. Τώρα για όσους έχουν πιο σοβαρό πρόβλημα,
Εκεί πέρα μιλάνε με τον γιατρό. Εντάξει. Αλλά η πρόπολη μπορεί να καλύψει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αλλεργίες. Είναι σε μορφή βάματος. 20 σταγόνες όπως σας είπα καθημερινά τα πρώτα δεκαήμερα των μηνών από Σεπτέμβρη μέχρι και Απρίλη. Και αντεγιά σε αλλεργίες λέμε. Τη δοκιμάζουμε και αν δεν πετύχει που θα πετύχει γιατί να τον Αβράμογλου φυσικά, τότε είναι κάτι σοβαρότερο, πάμε στο γιατρό. Αλλά πρώτα πάμε στον Αβράμογλου για να πάρουμε συμβουλή. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα φυτικά. Αυτό, αυτό. Λίγο, γιατί και το σηκώτη μας διαχειρίζεται τόσα πολλά καθημερινά. Αυτά που τρώμε, αυτά που αναπνέουμε, χίλια δύο πράγματα. Αυτά που βάζουμε στα χέρια μας, στα πόδια μας, στο πρόσωπό μας, παντού. Τα ζηλιακά, τα πάντα διαχειρίζεται. Ας μην δώσουμε ακόμα έναν λόγο για να δουλέψει πιο πολύ, έτσι. Αυτό ακριβώς. Όσο γίνεται λιγότερο. Να τους αποφεύγουμε τους γιατρούς, έτσι αλλιώς τα φυτικά είναι καλύτερα. Οι γιατροί μακριά, δεν χρειάζονται, εντάξει. Κοιτάξτε, και αυτό χρειάζεται. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται απλά με τον χρόνο τους. Ο καθένας με τον χρόνο του. Αν μπορούμε κάπως με κάποια μέθοδο ασφαλή να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα και ότι μπορούμε να πάρουμε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, ναι. Αν τώρα υπάρχει πρόβλημα, τι να πω. Εντάξει. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα βρείτε εδώ στην Εκατούνη Γωνία, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Εμπορίου. Ναι. Το τηλέφωνο μας είναι 2310-513-094 και avramoglou.gr είναι η σελίδα μας στο ίντερνετ. Avramoglou στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Ωραία. Και εδώ στο Λίμπερο, σε εσάς, παιδιά. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραβούλη. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Avramoglou που ήταν και στη σημερινή εκπομπή μαζί μας. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα τα πείτε βασικά με Χρήστον Τσαλτίδη τη Δευτέρα. Σωστά. Με μένα θα τα ξαναπείτε τώρα την ερχόμενη Πέμπτη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βασίλη Καβαδία που παραμένεις εδώ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Κυριακή φυσικά ζωντανά και από το Λίμπερο και από το Λαμπαουτάρι στο μάτς του Άρη με τον Μπαζιάννα και αύριο το Άρης Πανιώνιος στο Αλεξάνδριο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.